Καλησπέρα. Τι κάνουν τα κορίτσια μου? Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα θα δείξουμε την εσάρπα που μας ζήτησε μία φίλη, αυτήν με τα λουλούδια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η οποία είναι από το πρώτο μου βιβλίο. Δυστυχώς έχει τελειώσει. Κάποια στιγμή θα κάνουμε επανέκδοση και θα σας ενημερώσω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα κοριτσάκια μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πολύ που αυτό το κολλιέ σας άρεσε τόσο πολύ. Το φόρεσα κι εγώ σήμερα. Μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Και μου έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες. Θα τις ανεβάσω. Γεια σου, Λενιό μου. Θα τις ανεβάσω μέσα στο Σαββατοκύριακο όλες στην ιστορία. Για να δείτε και οι υπόλοιπες πόσο ωραίο και εύκολο είναι. Πριν λίγο μιλούσα με τη Χριστίνα και μου είπε ότι μέσα σε μια μισή ώρα το τελείωσε, πέρασε και τις χαντρούλες της και όλα αυτά. Και μάλιστα η Χριστίνα από ό,τι μου είπε, δεν τις έραψε όπως εγώ, τις κόλλησε με σιλικόνη. Επομένως, αν κάποιος δυσκολεύεστε με το ράψιμο, μπορείτε ή με σιλικόνη ή με κόλλα δυνατή να ράψετε πάνω χαντρούλες ή και κουμπάκια, τα οποία έχει κουμπάκια που είναι σαν πέρλα. Μια ιδέα δικιά μου. Ή μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα, μόνο το πλεκτό σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε την εσπασάρπα, λοιπόν, όπως είπα, με τα λουλούδια που δυσκόλεψε μία φίλη. Να με συγχωρέσει που δεν θυμάμαι το όνομά της. Απλώς εγώ σημειώνω αυτά που μου ζητάτε και θέλω να τα κάνουμε σιγά-σιγά. Κρύωσα σήμερα λίγο, τώρα, και φόρεσα αυτή την εσάρπα που είναι με το ντεμισέ το νήμα. Και σκέφτηκα ότι μάλλον πρέπει να σας τη δείξω. Νομίζω αυτή δεν σας την έχω δείξει. Δεν θυμάμαι. Να σας τη δείξω λίγο το σχέδιο. Κάποια στιγμή να σας τη δείξω. Δεν ξέρω αν σας το έχω δείξει αυτό το σχέδιο. Δεν θυμάμαι. Πέστε μου αν θυμάστε αν το δείξαμε. Αλλιώς πρέπει να κάτσω να δώσω όλα τα live μου. Γιατί κάποια live από τα παλιά δεν τα έχω περάσει. Και επίσης μέχρι αύριο το βράδυ θα ανεβούν όλα τα live τα οποία κάναμε αυτήν την εβδομάδα και δεν πρόλαβα να τα ανεβάσω. Και χίλια συγγνώμη. Γιατί είχαμε πολλές παραλαβές. Ενώ ξεκίνησα το δείγμα, βασικά με βοήθησε η Τατιάνα με τον Diva που σας ανέβασα σε τουρκουάζ της Alizé, ξαφνικά θυμήθηκα αυτό το νήμα το καινούριο, το οποίο υπάρχει στο site μας. Εγώ βέβαια προτίμησα το πράσινο, μου άρεσε πάρα πολύ και έχει μέσα λινό. Το λινό δεν το είχα φέρει ποτέ στο μαγαζί μου, κορίτσια, αλλά είναι φοβερή η υφή του. Όσες το έχετε πάρει για μπλούζες χειμερινές, θα δείτε πόσο ωραίο είναι. Πλέκεται με 2-3 νούμερο βελονάκι, μας λέει οι βελόνες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και είπα να το δοκιμάσω. Βγαίνει πάρα πολύ ωραίο, πολύ πιο σταθερό στην εσάρπα και μου άρεσε πάρα πολύ. Με 2,5 νούμερο θα το πλέξω εγώ. Και θα σας το πρότεινα. Βέβαια είναι λίγο ακριβό, είναι στα 3,30. Πιστεύω όμως ότι με 2 κουβάρια βγαίνει η εσάρπα αυτή. Θα το δοκιμάσω το Σαββατοκύριακο και θα σας πω. Όμως άλλη εναλλακτική που μπορείτε να έχετε, μπορείτε να μπείτε στο nimakilkis.com, είναι το Ira, το οποίο έχει 2,20 και με 1 κουβάρι υπάρχει πιθανότητα να τη βγάζετε τη εσάρπα, γιατί έχει 600 μέτρα το Ira. Είναι λεπτό, όπως είναι το wool line, να το πω λίγο σωστά, wool linen. Λοιπόν, είναι καινούριο νήμα και λίγο δυσκολεύομαι. Άλλο. Η Γιώτα Παπαδοπούλη είναι φίλη μου από την Αλεξανδρούπολη και λέει αλλού αυτά, απλά ήθελες να μας δείξεις το όμορφο ρογόχυρο. Μια φίλη από την Κύπρο, η Ελένη. Εντάξει, άμα θα έρθω Κύπρο θα σας ενημερώσω. Φέτος λίγο έτσι όπως ήταν οι καταστάσεις δεν μπορούμε. Φιλάκια γιοτούλα μου, σε αγαπώ πολύ πολύ, ξέρω ότι έχω πολύ καιρό να στείλω μήνυμα, αλλά με κατανοείς, πιστεύω. Λοιπόν, το Ήρα υπάρχει σε 6-8 χρώματα, μπορείτε να το δείτε στο νήμα Κιλκής. Έχω αναβάσει και ανάρτηση παλιότερα, θα δω αν σας ξανανεβάσω ανάρτηση. Επίσης το Wool 9 είναι σε 8 χρώματα, το οποίο και αυτό θα σας το ανεβάσω. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο νήμα. Όσες δεν έχετε δουλέψει λινό, είναι 80% μερινό. Θα σας δείξω και από την άλλη κάμερα. Και 20% λινό. Όποιες δεν έχετε δουλέψει, η Λένα Πανουριά το έχει πάρει και αυτό γράφει τώρα. Θα δείτε ότι όταν το δουλέψετε ένα νήμα και όσες είστε πλέχτερες, αυτό σας το λέω συνέχεια, όταν δουλεύετε ένα νήμα, τότε καταλαβαίνετε πόσο ωραίο είναι. Και επίσης όταν το πλένετε και μετά,
Καταλαβαίνετε την ποιότητα ενός νήματος. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι πληρώνουμε, παίρνουμε πολλές φορές, έτσι. Όχι ότι θέλω να αποτιμήσω άλλα νήματα. Π.χ. ακόμα και του 1 ευρώ το νήμα, το στάνταρ της πεταλούδας που το έχω και εγώ, είναι ένα νήμα που έχει πολύ αντοχή. Παραδείγματος χάρη για τερλίκια, για κάλτσες, αυτό χρησιμοποιούν οι περισσότερες και αντέχει πάρα πολύ. Αλλά τα περισσότερα νήματα, να ξέρετε, ανάλογα το υλικό που έχουν, είναι και η τιμή τους. Έτσι, τώρα αυτό επειδή έχει το λινό, έτσι, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο ακριβό. Okay. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το λύσει και σλή. Τα έβαλα όλα σήμερα τα πλευτά μου, βλέπετε. Και το καλλιέ μου και αυτά. Βέβαια, αφού τα έχουμε που τα έχουμε, να μην τα φορέσουμε. Σήμερα πριν φοράω και σκούρα μπλούζα, μου άρεσε πάρα πολύ η αντίθεση. Λοιπόν, ξεκινάμε για να μην σας καθυστερώ, γιατί είναι και Σάββατο σήμερα και καταλαβαίνω ότι όλες έχετε υποχρεώσεις, δουλειές, έτσι. Γυρίζουμε την κάμερα, θα έχουμε το σχεδιάγραμμά μας από το βιβλίο μας. Θα το ανεβάσω το σχεδιάγραμμα και αυτό και τα άλλα σχεδιαγράμματα σήμερα. Δαντελώνυμα. Δαντελώνυμα πρέπει να πάρει τηλέφωνο από Δευτέρα. Το έχω ανεβάσει το σχέδιο του... Κάποια με ρώτησε. Το σχεδιάγραμμα το έχω ανεβάσει. Η Διονυσία. Το ανέβασα από χθες. Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Βλέπω λίγο τα σχόλια, συγγνώμη. Λοιπόν, γυρίζω κάμερα να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο για να το καταλάβει και οι φίλοι μας και εσείς. Χαίρομαι πολύ επίσης που μια φίλη μου έγραψε ότι είναι πολύ χαρούμενη γιατί έμαθε να διαβάζει σχεδιαγράμματα. Ο σκοπός μου είναι αυτός, να μάθετε να διαβάζετε σχεδιαγράμματα, όχι απλώς όπως έχουμε πει να κάνουμε διάφορα σχέδια. Θα δείξουμε μια πολύ ωραία σάρπα πλέξη λουλούδια τη λέμε, εντάξει. Θα κάνεις Λιάννα. Λοιπόν, θα δείχνω λίγο εδώ, αλλά επειδή θολώνει η κάμερά μας πολλές φορές, θα τραβάω λίγο το σχέδιό μου δεξιά-αριστερά, για να μην σας θολώνει, να μπορέσουμε να δουλεύουμε ταυτόχρονα, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με 2,5 βελονάκι. Το νήμα, είπαμε, είναι αυτό, σε άλλο χρώμα, εγώ το έχω στο πράσινο, μου αρέσει περισσότερο. 80% μερινός, super wash, και 20% λινό, wool linen, εντάξει. Πόσα γραμμάρια και μέτρα, πλέκεται με 2-3, εντάξει. Είναι 200 μέτρα, 50 γραμμάρια. Η Στέλλα λέει, δεν ξέρω. Χωρίς μαλλίνο, μάλινο σας είπα για το ήρα που σας προτείνω, εντάξει. Λοιπόν, θα είμαι λίγο πιο χαμηλά για να βλέπετε καλύτερα γιατί είναι λεπτό το νήμα. Και ξεκινάμε με 7 αλυσίδες. Δυόμιση βελονάκι. Εσείς αν πλέκετε σφιχτά θα πάρετε τριάρι. Εντάξει, αναλόγως πως πλέκετε. Λοιπόν, 7 αλυσίδες. Αν δεν βλέπετε κάτι καλά μου λέτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εντάξει. Ένα ποδαράκι στην πρώτη θηλιά. Είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Παίρνουμε μία κλωστή. 2, 3, 41, 0, 24, 44, 7 για την τιτίκα που ρωτάει το τηλέφωνο. Και μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά, εδώ, και κάνουμε ένα ποδαράκι. Βγαίνουμε, παίρνουμε κλωστή. Περνάμε τα 2, παίρνουμε κλωστή, περνάμε τα 2. Οκ. Πάμε στη δεύτερη σειρά μας, βοηθάνε τα νούμερα. Κάνουμε 6 αλυσίδες και τώρα, εδώ θέλω προσοχή. 3 διπλά ποδαράκια εδώ στη μεσαία, στη δεύτερη θηλιά. 5 αλυσίδες, 3 διπλά ποδράκια που τα κλείνουμε μαζί πάλι στο ίδιο σημείο. 5 αλυσίδες, 3 διπλά ποδράκια στο ίδιο σημείο. 5 αλυσίδες, 3 διπλά ποδράκια και τριπλό ποδράκι στην επόμενη δεύτερη θηλιά. Εντάξει. 6 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γυρίζουμε το πλεχτό μας και επίσης σας έχω πει ότι αυτή η κλωστή που μένει σας βοηθάει για να ξέρετε από πού είναι το κάτω μέρος της σάρπας σας. Και
Παίρνουμε δύο κλωστές πάνω στο βελονάκι μας, γιατί θα κάνουμε τρία διπλά κοποδωράκια που θα κλείσουμε μαζί. Και μπαίνουμε όχι στην πρώτη, στη δεύτερη θηλιά. Εδώ. Βγαίνουμε και παίρνουμε κλωστή. Περνάμε από τις δύο θηλιές. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε από τις άλλες δύο θηλιές. Εντάξει. Παίρνουμε διπλή. Ξαναμπαίνουμε στο ίδιο σημείο, εδώ. Δεν έχουμε ολοκληρώσει το διπλό μας ποδαράκι. Μία φορά. Δεύτερη φορά. Και δεν τελειώνουμε το διπλό ποδαράκι. Με το ήρα μπορείτε, αλλά είναι πολύ λεπτό για παιδικές ζακέτες, Αθανασία. Τρίτο διπλό ποδαράκι. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε τα δύο. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε τα δύο. Εντάξει. Έχουμε κλείσει τρία διπλά ποδαράκια, τα οποία δεν έχουμε τελειώσει τη τελευταία θηλιά τους. Έχουμε τέσσερις αλυσίδες, τέσσερις θηλιές. Παίρνουμε κλωστή και τα κλείνουμε όλα μαζί. Εντάξει. Και τώρα κάνουμε τρεις αλυσίδες στον αέρα. Πέντε, συγγνώμη. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο ακόμα τρεις φορές στην ίδια θηλιά. Εδώ. Παίρνω διπλό, δύο κλωστές, μπαίνω στην ίδια θηλιά. Συγγνώμη, λίγο πιο ψηλά θα σηκώσω, γιατί χτυπάω πάνω. Να μην σας ενοχλεί έτσι. Ένα, δύο, λίγο θα τεντώνετε όταν μπαίνετε. Σήμερα είμαι μόνη μου, ναι, τέτοια ώρα. Το πρωί είχα πολλά κορίτσια. Ένα, δύο, δύο κλωστές. Αν δεν βλέπετε κάτι καλό, καλά πέστε μου, γιατί σήμερα δεν έχω κάποιο κορίτσι να βλέπω από το κινητό. Που, πώς είναι. Ένα, δύο, εντάξει. Έχουμε κάνει τρία διπλά ποδράκια που δεν τα έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε τέσσερις θηλιές, παίρνουμε κλωστή, τα κλείνουμε και κάνουμε πέντε αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Ξανά διπλό ποδαράκι στο ίδιο σημείο, εδώ. Και ξεκινάμε. Μία φορά, δύο, δεν ολοκληρώνουμε το διπλό ποδαράκι. Παίρνουμε εδώ. Πλέκουμε μια πολύ ωραία σάρπα με λουλούδια, επειδή ρωτάτε, γράφετε τώρα. 1, 2, έχουμε κάνει 3 ποδαράκια διπλά, τα οποία τα κλείνουμε όλα μαζί εδώ. Και το έχουμε κάνει τώρα 3 φορές, πρέπει να κάνουμε 4, ακόμα μια φορά. 1, 2, 3, 4, 5, κάνουμε ακόμα ένα τέτοιο group στο ίδιο σημείο. 1, 2, κλείνουμε όλα μαζί. Και τώρα είπαμε ότι αφού κάναμε τα τέσσερα λουλούδια μας εδώ, βλέπετε, είμαστε σε αυτό το σημείο εδώ, θα κάνουμε ένα τριπλό ποδαράκι, βλέπετε που έχει τρεις γραμμές, έχει τρεις γραμμές εδώ, το οποίο θα μπει 1-2 στη δεύτερη θηλιά μετά από αυτή που κάναμε όλα τα ποδαράκια μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τριπλό ποδαράκι χωρίς κάποια λυσίδα ενδιάμεσα. Λοιπόν, 1, 2, 3 κλωστές και έχουμε μία θηλιά εδώ που έχει κλείσει επειδή τεντώναμε συνέχεια εδώ πέρα. Μπαίνουμε στην επόμενη, εδώ. Και όταν έχουμε τριπλό ποδαράκι, βγαίνουμε 4 φορές. Παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε μία φορά, παίρνουμε κλωστή 2 φορές, παίρνουμε κλωστή 3, παίρνουμε κλωστή 4. Εντάξει, καλό στη νίκη μου και όλα τα κορίτσια. Έχουμε τελειώσει αισίως στη δεύτερη σειρά. Πάμε στην τρίτη σειρά. Λοιπόν, στην τρίτη σειρά έχουμε 9 αλυσίδες. Άριχτο μέσα εδώ στο κενό μας, που είχαμε τις 5 αλυσίδες. Αν θέλετε να γίνει πιο σταθερό, το κάνετε στη μεσαία θηλιά από τις 5. 3 αλυσίδες, το ίδιο εδώ, άριχτο, το χίντο άριχτο μας. 3 αλυσίδες άριχτο, 3 αλυσίδες και τριπλό ποδαράκι εδώ στην πρώτη μας θηλιά. Πάμε να το κάνουμε μαζί.
Είμαστε στην τρίτη σειρά του σχεδίου μας. Ξεκινάμε. Ένα λεπτάκι για να βλέπω το σχέδιο. Με 9 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και κάνουμε άριχτο. Εγώ για να το κάνω πιο εύκολο κάνω εδώ μέσα. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να κάνετε στη μεσαία θηλιά από τις 5, δηλαδή στην τρίτη θηλιά εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Συνεχίζουμε με 3 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3. Πάμε εδώ και κάνουμε άριχτο. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3. Άριχτο μες στο κενό εδώ. 1, 2, 3. Και τώρα κάνουμε τριπλό ποδαράκι. Παίρνουμε δηλαδή 3 κλωστές πάνω στο βελονάκι μας. Και είπαμε ότι θα πάμε στην επόμενη θηλιά μετά από αυτήν που έχουμε εδώ πέρα το μάζεμά μας. Άρα δεν πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Εντάξει. 1, 2, 3, 4. Οκ. Έχουμε τελειώσει την τρίτη μας σειρά. Πάμε στην τέταρτη σειρά. Είμαστε εδώ, κάνουμε 6 αλυσίδες, κάνουμε το μάζεμά μας για το λουλούδι μας, το οποίο είναι 3 διπλά ποδράκια που κλείνουν μαζί, 5 αλυσίδες, το ίδιο για ακόμα 3 φορές. Εδώ στο κέντρο θα κάνουμε ένα ποδράκι, θα το δείξουμε, πάλι κάνουμε ακόμα ένα λουλούδι και τελειώνουμε με τριπλό ποδράκι, το οποίο μπαίνει στη δεύτερη θηλιά. Εντάξει, πάμε βήμα-βήμα να το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, κάνουμε 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, γυρίζουμε, διπλό ποδαράκι στη δεύτερη θηλιά εδώ, όχι εδώ, μπαίνουμε εδώ, εντάξει, όχι, συγγνώμη, εδώ, στη μέση πρέπει να είμαστε, και κάνουμε τώρα εδώ πέρα 3 διπλά ποδαράκια που θα τα κλείσουμε μαζί. 1, 2, ξανά, 1, 2, συνεχίζουμε, στο ίδιο σημείο, 1, 2, έχουμε κάνει 3 ποδαράκια διπλά, τα κλείνουμε όλα μαζί. Κάνουμε 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, διπλό ποδαράκι στο ίδιο σημείο, 1, 2, διπλό ποδαράκι, στο ίδιο σημείο, ακόμα μια φορά. Συγγνώμη, κούνησα λίγο την κάμερα. Διπλό ποδαράκι στο ίδιο σημείο. Όταν μπλέκω με λεπτά νήματα και έχω και την κάμερα, είναι λίγο πιο δύσκολο για μένα. Και τα κλείνουμε όλα μαζί. Ξανακάνουμε τώρα 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε εδώ, διπλό ποδαράκι, 1, 2, διπλό ποδαράκι εδώ, 3 διπλά ποδαράκια, συν την αρχική μας αλυσίδα, 4, τα κλείνουμε όλα μαζί. 5 αλυσίδες στον αέρα, διπλό ποδαράκι ξανά, έχουμε κάνει 1, 2, 3, το λουλούδι μας αποτελείται από 4 φορές 3 διπλά ποδαράκια, στο ίδιο σημείο πάντα, εδώ, 1, 2,
τρώει λίγο κλωστή αυτό νήμα, γι' αυτό σας είπα ότι δεν ξέρω πόσα ακριβώς νήματα θα φάει, θα δοκιμάσω εγώ να τη φτιάξω και μέσα στην εβδομάδα θα σας ενημερώσω, θα σας τη βγάλω και φωτογραφία. Στο Ήρα όμως που είναι 600 μέτρα πιστεύω ότι σίγουρα φτάνει. Το κλείνουμε όλα μαζί. Και τώρα, χωρίς να κάνουμε κάποια αλυσίδα, θα το βάλω λίγο εδώ, είπαμε ότι τώρα έχουμε να κάνουμε ένα ποδαράκι. Πού θα γίνει αυτό το ποδαράκι, να δούμε λίγο το σχεδιάγραμμά μας. Βλέπετε, εδώ στο κέντρο του λουλουδιού επάνω, έχει ένα άριχτο. Πάνω στο άριχτο θα κάνουμε το ποδαράκι. Λοιπόν, εδώ που είναι το λουλούδι μας, στο κέντρο του εδώ, που έχει ένα άριχτο, εδώ θα κάνουμε το ποδαράκι. Και χωρίς να κάνουμε κάποια αλυσίδα έξτρα, ξεκινάμε να κάνουμε το άλλο μας το λουλούδι, το οποίο γίνεται στη δεύτερη θηλιά πάλι από εδώ. Ένα, δύο, εδώ, διπλό, πηγαίνουμε εδώ πέρα και σε αυτή τη θηλιά θα κάνουμε όλο το λουλούδι μας. Ξεκινάμε. Ένα, δύο, στο ίδιο σημείο, συγγνώμη. Έφυγε μια θηλιά. Τρεις φορές, τρία διπλά ποδαράκια, τα οποία τα κλείνουμε μαζί. Δεύτερο. Τρίτο. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Κάνουμε πέντε αλυσίδες. Πέντε. Ξανά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο ίδιο σημείο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Πέντε αλυσίδες. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Στο ίδιο σημείο. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, τα κλείνουμε όλα μαζί, έχουμε κάνει τρία φυλλαράκια, κάνουμε ακόμα ένα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ένα, δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μου γράφετε, γι' αυτό σας απαντάω. Για να μην στεναχωριούνται κάποια κορίτσια. Δεν μπορώ να λέω τα ονόματά σας τώρα. Κλείνουμε και τα τρία διπλά ποδαράκια μαζί. Έχουμε κάνει τα τρία φυλλαράκια, στο πούμε, το λουλούδι μας. Και όπως είπαμε, θα τελειώσουμε εδώ με τριπλό ποδαράκι. Στην δεύτερη θηλιά, μετά από το σημείο που κάναμε τα τέσσερα μαζί εδώ πέρα. Για να κάνουμε ένα τριπλό για να κλείσουμε τη σειρά μας. Επομένως, χωρίς να κάνετε κάποια αλυσίδα, παίρνετε τρεις κλωστές πάνω στο βελονάκι σας, έτσι είναι το τριπλό. Εδώ λίγο προσοχή, γιατί σας το έχω πει πολλές φορές, όταν βάζουμε πολύ σε μια θηλιά, μαζεύει άλλη. Άρα εδώ έχουμε μια θηλιά, θα μπούμε εδώ, στη δεύτερη. Εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο. Δεν την πήρα καλά, συγγνώμη, ξανά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Μέρη Φαρμακιώτη μας βλέπει από δομοκό. Την αγάπη μας. Ένα. Λίγο θα τεντώνετε έτσι και θα κρατάτε όταν έχει μέσα το μαλλί σας ή μοχέρ ή τριχούλα. Γιατί αυτό τώρα επειδή είναι λινό έχει λίγη τριχούλα μέσα. Έτσι έχει και το μαλλί. Λοιπόν, βλέπετε ότι σχηματίζεται σιγά σιγά η τριγωνική μας εσάρπα. Θα δείξουμε λίγο ακόμα για να το καταλάβετε. Okay. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη σειρά μας. Τώρα είμαστε στην πέμπτη σειρά. Κάνουμε ό,τι κάναμε στην τρίτη, με τη διαφορά ότι τώρα έχουμε περισσότερα τριάρια και άριχτα, γιατί μεγαλώνει η εσάρπα μας. Ξεκινάμε πάλι με 9 αλυσίδες όπως στην τρία σειρά. Συνεχίζουμε με άριχτο, 3 αλυσίδες άριχτο, 3 αλυσίδες άριχτο και τελειώνουμε με 3 αλυσίδες και τριπλό ποδαράκι στην επόμενη θηλιά από εκεί που είναι το πρώτο μας εδώ το λουλούδι, το μάζεμα στην κάτω σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί. Λοιπόν, 9 αλυσίδες, είμαστε στην πάμε τη σειρά του σχεδίου.
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, γυρίζουμε και κάνουμε απευθείας το πρώτο κενό εδώ άριχτο. Εάν θέλετε, ξαναλέω, όσες είστε προχωρημένες, μπορείτε να κάνετε από τις 5 θηλιές που έχουμε εδώ κάτω, στη μεσαία θηλιά το άριχτο. Εγώ το κάνω μες στο κενό για ευκολία. Τρεις αλυσίδες, 1, 2, 3, άριχτο εδώ μέσα στο κενό. Τρεις αλυσίδες, 1, 2, 3, μπορείτε αυτή την εσάρπα να την κάνετε και με καλοκαιρινό νήμα για το καλοκαίρι. Και με γυαλιστερό νήμα για κάτι πιο καλό. Λοιπόν, από εδώ τώρα, προσοχή, θα φύγουμε στο επόμενο κενό μας. Δεν θα κάνουμε κάτι ενδιάμεσα. Τρεις αλυσίδες. Πάμε στο επόμενο κενό. Τρεις αλυσίδες. Συγγνώμη. Στο επόμενο κενό. Και εδώ πέρα, όπως είμαστε εδώ και έχουμε εδώ την αρχική μας αλυσίδα, εδώ σε αυτή την αλυσίδα, στην πρώτη θηλιά μας, μετά από το μάζεμα εδώ, θα κάνουμε το τριπλό ποδράκι. Πριν κάνουμε το τριπλό ποδράκι, κάνουμε τρεις αλυσίδες, παίρνουμε τρεις κλωστές πάνω στο βελονάκι μας και εδώ πέρα αριστερά, στην πρώτη θηλιά, θα κάνουμε το τριπλό ποδράκι που βγαίνουμε 4 φορές προς τα πάνω. 1, 2, 3, 4. Σαν να πούμε ότι αυτή η σειρά μας που δημιουργούμε εδώ τώρα με τις αλυσίδες και με τα άριχτα και το ποδαράκι εδώ είναι αυτή που δημιουργεί κάθε φορά περισσότερα λουλούδια. Άρα τώρα από μόνοι μας πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα λουλούδι εδώ στην αρχή, ένα λουλούδι λογικά εδώ στο κέντρο. Κάθε φορά αυξάνονται τα λουλούδια μας. Είχαμε ένα, γίνονται δύο, τρία, πέντε. Έτσι, συγγνώμη, ένα, δύο, τρία και μετά γίνονται τέσσερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη σειρά μας. Επαναλαμβάνουμε ότι τα ξεκινήματα είναι ίδια. Τώρα είμαστε στην έκτη σειρά. Ξεκινάμε με 6 αλυσίδες, δημιουργούμε το λουλούδι μας. Ένα ποδαράκι στο κέντρο του προηγούμενου λουλουδιού πάνω στο άριχτο. Μετά πάλι λουλούδι, πάλι ένα ποδαράκι εδώ πάνω στο άριχτό μας. Λουλούδι και τελειώνουμε εδώ με το τριπλό ποδαράκι μας. Στο ξεκίνημα είναι 9 θηλιές, απλώς είναι η πέμπτη σειρά. Αυτό είπα, αν έκανα λάθος και είπα 5 αλυσίδες, συγγνώμη. 9 αλυσίδες είναι στο ξεκίνημα, είναι η πέμπτη σειρά όμως. Είναι 9 αλυσίδες, οι 9 θηλιές. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε 6 αλυσίδες εκεί που ξεκινάμε να κάνουμε τα λουλούδια. Οι 9 αλυσίδες είναι όταν κάνουμε αλυσίδες άριχτο, αλυσίδες άριχτο, στην πέμπτη σειρά. Λοιπόν, κάνουμε 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Γυρίζουμε. Ναι, για σάλι είναι αυτό, Γεωργία. Μας ρωτάει η Γεωργία. Και ξεκινάμε να κάνουμε εδώ, στη μεσαία θηλιά από τις 3 που έχουμε, εδώ πέρα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε το λουλούδι μας. Εδώ. Γεια σου, Γιάννα, από την Κοζάνη. 1. Το πιο, ας το πούμε λίγο δύσκολο, είναι αυτά τα γεμίσματα. Δεν είναι δύσκολο σαν πλέξη, απλώς είναι λίγο χρονοβόρο. Και ειδικά όταν δουλεύετε με λεπτό νήμα, θέλει περισσότερο χρόνο, αλλά πιστέψτε με ότι σε τέτοια σχέδια, 1, 2, 3, 4, 5, είναι πιο ωραίο να δουλεύετε με λεπτά νήματα, γιατί φαίνονται πιο ωραία. Αν είναι ογκώδες, εγώ θεωρώ ότι χάνονται. Την έχω κάνει αυτήν την εσάρπα και με γυαλιστερό νήμα, την έχω κάνει και με βαμβακερό για καλοκαιρινή και το ίδιο ωραία είναι. Αλλά και αυτό που είναι χειμερινό πιστεύω θα δείξει ωραία. 1, 2, 3, 4, 5. Στο ίδιο σημείο κάνουμε 3 διπλά ποδαράκια τα οποία τα κλείνουμε μαζί. Δεν τα ολοκληρώνουμε δηλαδή τα διπλά μας ποδαράκια. 1. 2. Είναι πάρα πολύ ωραίο σχέδιο και επειδή κάποια φίλη δυσκολεύτηκε, ήθελα να το κάνουμε για να το δείτε και άλλες. Είναι διαφορετικό. Εδώ κατά λάθος έκλεισα. Ωραία, τα κλείνουμε μαζί. Έχουμε κάνει 3 πεταλάκια στο ποτό του λουλουδιού μας. Πάμε να κάνουμε το τέταρτο. 1, 2, 3, 4, 5. Στο ίδιο σημείο. 3 διπλά ποδαράκια που τα κλείνουμε μαζί. 1, 2, 3.
Έξι αλυσίδες, Ρεβέκα, όταν ξεκινάμε το λουλούδι. Όχι πέντε, έγραψες λάθος. Να απάντησε στην κοπέλα. Εννιά, όταν ξεκινάμε τη σειρά μας με τις αλυσίδες και τα άριχτα στο ξεκίνημα. Και έξι, όταν ξεκινάμε το λουλούδι. Λοιπόν, έχουμε κάνει το λουλούδι μας. Τώρα θα κάνουμε το ποδαράκι μας, το οποίο είπαμε ότι θα είναι στο κέντρο του λουλουδιού, πάνω στο άριχτο. Εδώ. Παίρνουμε κλωστή, δεν έχουμε κάνει κάποια αλυσίδα, απλώς κλείσαμε και κάνουμε εδώ ένα ποδαράκι στο κέντρο του λουλουδιού, από την κάτω σειρά. Άσε. Καλώς στην Άννα. Α, και η Άντρια μας βλέπει από το Σίδνεϊ, την αγάπη μας. Πάμε να κάνουμε το επόμενο λουλούδι μας. Πού θα γίνει το επόμενο λουλούδι μας? Τώρα, αν προσέξετε εδώ πέρα, έχουμε εδώ πέρα τις αλυσίδες οι οποίες πέφτουνε, θέλω να το δείτε λίγο, ανάμεσα στα δύο λουλούδια. Βλέπετε αυτές? Θα πάμε λοιπόν εδώ, σε αυτές τις αλυσίδες. Αφήνουμε δηλαδή ένα γκρουπ αλυσίδες και πάμε εδώ. Και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα ενδιάμεσα να δημιουργήσουμε λουλούδι. Εντάξει. Όχι στο ποδαράκι. Εδώ. Ένα. Να πέσει εδώ ενδιάμεσα. Σαν να πέφτει από το πρώτο μας λουλούδι ευθεία πάνω. Αυτό να το προσέχετε πολύ, ειδικά στο κεντρικό σημείο της σάρπας, για να πέφτει όμορφο. Δύο. Ενοχλεί λίγο το βιβλίο, συγγνώμη. Τρία. Αν δεν βλέπετε κάτι, θέλω να μου λέτε, γιατί καμιά φορά... Ωραία, βλέπω ότι έχουμε... Τα κλείνουμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Ξανά στο ίδιο σημείο. Εδώ. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε να κάνουμε ζακέτα. Μια κοπέλα που ρωτάει. Σας την έχουμε ετοιμάσει. Με βοήθησε η Νίκη. Σήμερα μου την έφερε κιόλας. Και θα ετοιμάσουμε και άλλες δύο ζακέτες παιδικές. Ένα. Απλώς σε κάποια σημεία βλέπω τα μηνύματά σας, δεν μπορώ να απαντάω ταυτόχρονα γιατί θα χάσω λίγο τον ηρμό αυτού που κάνω. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, πάμε εδώ. Και 1, 2. Θα κάνουμε τα 4 πέταλα του λουλουδιού μας, έτσι. Τρεις φορές, τρία διπλά ποδαράκια που τα κλείνω μαζί. Τα κλείνουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε εδώ. Σούλα, με έπαιρνες τηλέφωνο. Όπως καταλαβαίνεις, έκανα live. Γι' αυτό το κλείσα. 2. Έχουμε ετοιμάσει γυναικεία ζακέτα πολύ ωραία, λίγο διαφορετική από τις άλλες, πιο μοντέρνα, θα τη δείτε. Έχουμε ετοιμάσει και έχει μείνει στην αρμολόγηση, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το ποδαράκι μας, όπως έχουμε στο σχεδιάγραμμα, δέστε λιγάκι. Είμαι σε αυτό το σημείο, έχω ξεκινήσει εδώ, έκανα το ένα ποδαράκι, τώρα θα κάνω το άλλο ποδαράκι στο κέντρο από το λουλούδι εδώ κάτω πάνω στο άριχτο, ένα λουλούδι και τριπλό ποδαράκι. Λοιπόν. Εδώ επομένως, στο λουλούδι μας, εδώ πέρα, στο κέντρο, αφήνουμε δηλαδή ένα κενό ολόκληρο από κάτω, αυτό εδώ, και ερχόμαστε εδώ πέρα στο άριχτο, μπορείτε να το υπολογίζετε και έτσι αν δεν είσαστε σίγουρες, και ερχόμαστε και κάνουμε εδώ πέρα το ποδαράκι μας, εντάξει, εδώ βλέπετε, και έρχεται και στρώνει και το λουλούδι μας. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε να κάνουμε το άλλο λουλούδι, το οποίο θα γίνει σε αυτές τις αλυσίδες εδώ, στη δεύτερη θηλιά. Εδώ, αφήνουμε μία που έχει κλείσει εδώ, σε αυτήν εδώ, στο ίδιο σημείο. Ένα. Ελένη, δεν ξέρω γιατί είπες για τον Ναπολέον, γιατί δεν τα βλέπω ταυτόχρονα όλα, γιατί κοιτάζω και το σχεδιάγραμμα. Συγγνώμη. Τρία ποδαράκια διπλά μαζί.
1, 2, 3, 4, 5 και ξανά στο ίδιο σημείο. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ακόμα ένα στο ίδιο σημείο, 1, 2, σήμερα πλέκουμε μια πολύ ωραία εσάρπα με λουλούδια. Στο ίδιο σημείο, 3 διπλά ποδράκια που τα κλείνουμε μαζί. Ένα λεπτάκι, δεν έπιασα καλά το κλωστή μου. Βλέπετε. Έχουμε κάνει τα 3,1. Κάνουμε πάντα 5 αλυσίδες. 2, 3, 4, 5. Στο ίδιο σημείο, διπλό ποδράκι. 1, 2, 3. Εάν έχετε ψηλό νήμα, δοκιμάστε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Και πιστέψτε με, εάν ξεκινήσετε και διαβάζετε με το σχεδιάγραμμα, θα δείτε πόσο ωραίο βγαίνει. Τώρα εδώ πολύ χάνει το νήμα με την κάμερα. Είναι πολύ πιο ωραίο από κοντά, σαν νήμα. Λοιπόν, και τώρα απευθείας, χωρίς να κάνουμε αλυσίδες όπως έχουμε πει, κάνουμε το τριπλό ποδαράκι, έτσι. Το οποίο τριπλό ποδαράκι γίνεται στη δεύτερη θηλιά μετά από αυτή που είμαστε εδώ και έχουμε κάνει στο ίδιο σημείο. Άρα, 1, 2, εδώ. Σωστά, σωστά. Κοιτάζω και το σχεδιάγραμμά μου. Στη δεύτερη θηλιά, λοιπόν, μετά από εδώ, 1, μία αφήσαμε. Μπαίνουμε και κάνουμε τριπλό ποδαράκι. 1, κάνουμε σάρπα, κορίτσια, σήμερα. 2, 3, βγαίνουμε 4 φορές. Δέστε. Αν ήταν ο φόντος μου ανοιχτόχρωμος, ένα λεπτάκι να σας δείξω πάνω στο βιβλίο, δείτε πόσο ωραίο δείχνει. Λοιπόν, ας δείξουμε και την επόμενη σειρά. Δεν θα σας κάνω άλλα λουλούδια, πιστεύω το καταλάβατε. Θα ξαναεξηγήσω λίγο από το σχεδιάγραμμα. Ξεκινάμε τώρα με 9 αλυσίδες. 7, 8, 9. Λοιπόν, γυρίζουμε. Και αρχίζουμε και μπαίνουμε στα κενά μας. Στο πρώτο κενό μπαίνουμε με άριχτο εδώ. 3 αλυσίδες. Ένα λεπτάκι, κορίτσια μου. Συγγνώμη για τη διακοπή. Σε δύρω. 1, 2, 3. Κάνουμε άριχτο. 1, 2, 3. Άριχτο. Κάτσε. Και πάμε στο επόμενο κενό μας εδώ. 1, 2, 3. Άριχτο. 1, 2, 3. Άριχτο στο επόμενο κενό. 1, 2, 3. Καλώ την Ιωάννα μου. 3 εδώ. Τη φωνή βάλετε χαμηλά, ε. 3. Άριχτο. Και 1, 2, 3. Άριχτο εδώ στο τελευταίο κενό μας. Συγγνώμη. Και κάνουμε 3. Και τώρα στην πρώτη θηλιά κάνουμε το τριπλό ποδράκι μας. Είπαμε μετά από αυτή τη θηλιά που είναι εδώ το μάζεμά μας, στην επόμενη θηλιά ακριβώς δίπλα εδώ, κάνουμε το τριπλό ποδράκι. 1, 2, 3 και βγαίνει 4 φορές, έτσι. Όταν έχουμε διπλό ποδράκι βγαίνουμε 3 φορές, όταν έχουμε τριπλό βγαίνουμε 4 φορές. Οκ. Λοιπόν, θα ξαναεξηγήσω λίγο από το σχεδιάγραμμα.
Δυστυχώς, για όσους δεν έχετε το πρώτο τεύχος μου, επειδή έχει τελειώσει, θα σας ανεβάσω εγώ το σχεδιάγραμμα, το έχετε. Δεν ξέρω πότε θα ξανακάνουμε δεύτερη έκδοση για το ίδιο βιβλίο. Απλώς επειδή σε μια φίλη της άρεσε πάρα πολύ και όντως είναι πάρα πολύ ωραίο σαν σχέδιο, δοκιμάστε το. Θα εξηγήσω λίγο ξανά το σχεδιάγραμμα και θα κλείσουμε με τα κορίτσια μου, ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με 7 αλυσίδες, μπήκαμε στην πρώτη θηλιά και κάναμε ποδαράκι κανονικό. Η δεύτερη σειρά μας είναι 6 αλυσίδες, 3 διπλά ποδαράκια που τα κλείνουμε μαζί και μπαίνουμε στη δεύτερη θηλιά προς τα εδώ μεριά. 5 αλυσίδες στο ίδιο σημείο 3 διπλά ποδαράκια, 5 αλυσίδες στο ίδιο σημείο 3 διπλά ποδαράκια, 5 αλυσίδες στο ίδιο σημείο 5 ποδαράκια. Απευθείας χωρίς αλυσίδα κάνουμε τριπλό ποδαράκι, βλέπετε τις 3 γραμμές και μπαίνει στη δεύτερη θηλιά ακριβώς μετά από το τελευταίο μας εδώ σημείο. Μετά κάνουμε 9 αλυσίδες, άριχτο είναι το χι μας μέσα στο κενό. Εάν θέλετε μπορείτε όπως είπα στην αλυσίδα τη μεσαία από τις 5. 3 αλυσίδες άριχτο μέσα στο κενό, 3 αλυσίδες άριχτο, 3 αλυσίδες και τριπλό ποδαράκι στην επόμενη θηλιά μας εδώ μετά το μάζεμα. Επαναλαμβάνετε κάθε φορά να θυμάστε ότι όταν ξεκινάμε το σχέδιο με τα λουλούδια έχουμε 6 αλυσίδες στην αρχή και τριπλό ποδαράκι στο τέλος, ενώ όταν έχετε να κάνετε την σειρά την οποία κάνουμε αλυσίδες άριχτο, ξεκινάμε με 9 αλυσίδες και τελειώνουμε με τριπλό ποδαράκι. Κάθε φορά όταν έχουμε περισσότερα λουλούδια εκτός από την πρώτη σειρά, ενδιάμεσα στα λουλούδια μας πρέπει να μπούμε εδώ στο κεντρικό σημείο από το κάτω από το λουλούδι και να κάνουμε ένα ποδαράκι. Δεν κάνουμε αλυσίδα ούτε εδώ ούτε μετά το ποδαράκι μας, εντάξει? Κάθε φορά καθώς αυξάνετε, κάνετε και περισσότερα λουλούδια. Μια ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολλές όσον αφορά τις εσάρπες είναι πόσο άνοιγμα θα είναι μια εσάρπα. Συνήθως μια εσάρπα την κάνουμε όσο είναι το άνοιγμα των χεριών μας. Το άνοιγμα των χεριών μας είναι όσο είναι το ύψος μας. Αν έχουμε ύψος 1,55, μετρήστε το άνοιγμα των χεριών σας, από τη μία πλευρά, από τα δάχτυλά σας μέχρι την άλλη και την πλάτη σας όλο μαζί, θα δείτε ότι είναι όσο είναι το ύψος σας. Άρα συνήθως μια σάρα που την κάνουμε όσο είναι το άνοιγμα. Το χ είναι τα άριχτα, ναι Μαρία μου. Ή αν θέλετε εσείς να την κάνετε πιο πλούσια, μπορείτε να την κάνετε 1,70, 1,80, όσο θέλετε εσείς, δοκιμάστε την πάνω σας. Για το συγκεκριμένο νήμα σας είπα ότι θα κάνω δοκιμή, να δω αν με 2 κουβάρια φτάνει. Έχει 200 μέτρα, αλλά σας δίνω δεύτερη επιλογή, το Ήρα, το οποίο έχει 400 μέτρα και σίγουρα ένα κουβάρι σας φτάνει. Είναι στα 2,20, πλέκεται και αυτό με 2,5 νούμερο βελονάκι. Είναι σχετικά ένα σχέδιο, κορίτσια, εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Αν έχετε το σχεδιάγραμμα και αν ακολουθείτε τις οδηγίες, συμφωνείς? Α, σύμφωνη και μια φίλη μου εδώ, η οποία θέλει να είναι incognito. Γι' αυτό σηκώθηκα, πριν να της ανοίξω την πόρτα. Λοιπόν, αν σας άρεσε και αυτή η εσάρπα, θα την ξαναδείξω. Εντάξει. Γιατί γελάς? Λοιπόν, θα τη δείξουμε κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι αν τη δείξαμε, γι' αυτό. Πέστε μου, αν θέλετε, τη δείχνουμε. Είναι με τις ντεμισέ το νήμα. Θες να μας φέρεις ένα τέτοιο νήμα, να το δείξω λίγο στα κορίτσια? Είναι αυτό το ροζουλί. Και η φίλη μου αυτή έκανε και ένα πολύ ωραίο πράγμα, το οποίο θα το δείξουμε άλλη φορά. Θα το δείξω τώρα για να μην σας μπερδεύω, για έχετε πολλά. Εδώ. Εδώ, στα πολύχρωμα. Πού το πήρες εσύ? Φέρ μου το ροζουλί αυτό. Το ροζουλί. Δεν είναι αυτό. Ροζουλί θέλω. Έχει ροζουλί, είμαι σίγουρη. Δεν έχει, τελειώσανε. Λίγο πιο πάνω. Μήπως τελειώσανε. Τέλειωσαν μήπως. Φέρε ένα άλλο χρώμα, δεν πειράζει. Φέρε ένα άλλο χρώμα. Μπορεί να τελειώσανε, τα έδωσα. Εντάξει, αυτό είναι σε πορτοκαλί από χρώμα, δεν πειράζει. Έχουμε και το γυαλιστερό, μπορούμε να κάνουμε και με το γυαλιστερό μία. Είναι αυτό το νήμα της Demisset, το οποίο έχει 7 ευρώ. Είναι 520 μέτρα, 80% ακριλικό, 20% μαλλί. Είναι στα 7 ευρώ το ακριλικό, το χωρίς στρας, ήθελα να πω. Και στα 8 ευρώ είναι αυτά που έχουν μέσα το γυαλιστερό αυτό. Να δω λίγο, και εδώ τα μέτρα είναι ίδια, 150 γραμμάρια. Με ένα κουβάρι βγαίνει αυτή η σάρπα, η οποία αυτή η σάρπα πρέπει να είναι, δεν είναι 1,55, είναι, ναι, όσο είναι το ύψος μου. Λοιπόν, αν δεν την έχουμε κάνει αυτή, πέστε μου στα σχόλιά σας, περιμένω για να σας τη δείξω μια μέρα, εντάξει. Το τι θα πλέξουμε τη Δευτέρα θα σας το πω αύριο, γιατί έχω πολλά στο πρόγραμμα και σας ετοιμάζω και μια καινούρια τσάντα με μια καινούρια τεχνική, με ένα βελονάκι που δεν το έχετε δει, θα δείτε.
Λοιπόν, σκουφάκι καινούργιο ετοιμάζουμε. Έχω δώσει, ήρθε η Νίκη σήμερα από εδώ, η οποία μου ετοιμάζει το βρεφικό, το ζακετάκι που σας υποσχέθηκα. Και μου λέει, η Ανίτα, λέει, τι θα κάνω. Λέει, πρέπει να μου δώσει κάτι να κάνω. Κάποιο σχέδιο, λέει μια φίλη, το σχέδιο 12 της εσάρπας με να αλλάξει λουλούδια. Το σχέδιο 12 ποιο είναι, σε αυτό το βιβλίο μου. Α, δεν την έχουμε κάνει, λέτε. Κάτσε να δω το 12 το σχέδιο. Α, αυτό είναι σαν, ναι, εντάξει, είναι αυτό εδώ πέρα, λέει μια φίλη. Θα σας το δείξω, είναι πολύ εύκολο και αυτό. Αυτό είναι σαν μπέρτα, να το πω. Για πες εσύ τη γνώμη σου. Το θυμάσαι, ξέρω. Το έχεις κάνει αυτό. Το ξέχασες. Αυτό εδώ. Το ξέχασες αυτό, το έχεις κάνει. Αυτό εδώ, λέει μια φίλη, να κάνω. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει λίγο μέτρημα, αλλά είναι πολύ εύκολο. Θα σας το δείξω και αυτό. Πολύ ευχαρίστως. Θέλετε την επόμενη εβδομάδα. Ακριλικό νήμα θέλει. Στο πάχος θέλει γύρω στο 4 βελονάκι να δείχνει ωραία αυτό, να ξέρετε, δεν θέλει πολύ ψηλό. Μία φίλη βρήκε τη πλέξη, θα κάνω με την τσάντα, αλλά δεν τη λέω το όνομά της. Λοιπόν. Λοιπόν, χαίρομαι, ελπίζω να το καταλάβατε το σχέδιο. Όσες το καταλάβατε, θα ξαναδείτε το βιντεάκι, εντάξει. Είμαι σίγουρη ότι το καταλάβετε, γιατί είσαστε σαΐνια. Ξέρετε τι είναι το σαΐνι. Οι έξυπνες. Τα τσακάλια που λέμε. Εντάξει. Όχι, δεν έχω. Εμένα είναι όλα έξυπνα τα κορίτσια μου. Μόνο έξυπνα κορίτσια έχω στην ομάδα μου και όσες δεν είναι έξυπνες γίνονται πιο έξυπνες με το πλέξιμο. Γιατί το πλέξιμο, ως γνωστόν, βοηθάει και στο Αλτσχάιμερ, στη μνήμη, στον καρπιαίο σωλήνα, να ξέρετε. Διότι έχω μια φίλη μου που έχει πρόβλημα με καρπιαίο σωλήνα. Και όταν πηγαίνει στο γιατρό τη, τι τη λέει, να συνεχίζει να πλέκει. Αλλά να μην τρώσει. Να μην τρώσει πολύ, αλλά να πλέκει. ναι. Φιλάκια πολλά. Θα σας αφήσω τώρα να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έτσι. Θέλω και εγώ λίγο Ανίτα. Θέλεις και εσύ λίγο Ανίτα. Να, ήρθε και το άλλο το κορίτσι, το όμορφο. Ήρθες, δεν τελείωσε ακόμα το live. Ήρθε, όχι. Θα πεις για τα κορίτσια. Έλα να πεις ένα γεια τα κορίτσια. Ξέχασα να βάσω και το σχέδιο της μπλούζας σου. Πες ένα γεια. Γεια σας κοριτσάκια μου όμορφα. Η Τατιανού είναι. Η Τατιανού μου είναι αυτή. Η Τατιανού μου, το γλυκό μου, το κορίτσι χρυσοχέρα μας. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση. Περιμένω τις όμορφες δημιουργίες σας να μου τις στέλνετε. Θα τις ανεβάσω όλες. Σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ.